Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συμμετοχή σας. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του ΣΟΠΕ Δυτικής Αθήνας μέσα από μία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 10 Μαΐου του 2004. Υπήρξε προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να δημιουργηθούν ΣΟΠΕ στην περιφέρεια της Αττικής στις 12 Δευτέρα. Με δεύτερη απόφαση, 4 περιφερειακές ενότητες, όπως ορίζει ο νόμος και κατά την εφαρμογή του νόμου, γίνονται κατά τη στοιχεία με τα ΣΝΟ που είχε παλιά οι νομαρχίες, όπως ξέρετε, η Δυτική Αθήνα δεν υπήρχε νομαρχία. Για πρώτη φορά λοιπόν στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας ιδρύεται ΣΟΠΕ. Σε Γάλλο, Πικίνο, Πάρκα, το Πάρκο Τρίτσι. Δεύτερον, στα αντιπλημμυρικά, διευθέτηση ρεμάτων, πτυχία, καρδιά, αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Τρίτον, αντισημική προστασία τη περιοχή. Να δούμε και άλλε πρωτοβουλίε και δραστηριότητε που πρέπει να πάρουμε για την περιοχή, για τη σημειωτικότητά τη. Αναφέρονται μερικά πράγματα μέσα στην εισήγηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο και να προχωρήσουμε πιο έθνα και πιο σοβαρά. Τέταρτον, ετοιμότητα για τη διαδρόμηση φαινομένων που μέχρι τώρα δεν ήταν μεγάλη έκταση. Είχε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πέμπτον, αντιμετώπιση των οικονομικών συμβάνων, και βιομηχανίες, ρήπανση που υπάρχει σε αρκετές πλευρές της Δυτικής Αθήνας, όπως και σε όλη την Αττική. Καταρχάς, φέτος έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμα Καλλικράτης, έχει μια ιδιαίτερη δημοφιλία, γι' αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια αυτά εξέδωσε από το Μάρτιο μια εγκύκλιο σχεδιασμό και δράσης πολιτικής προστασίας, στα οποία αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι ενέργειες που πρέπει να προβεί κάθε φορέας. Πέραν από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, υπάρχουν και άλλοι φορείς όπως ο ΤΕΕΤ, η ΕΚΑΡ, που όλοι αυτοί πρέπει να συμβάλλουν ούτως ώστε όλοι μαζί συντονισμένοι να συμβάλλουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία και είναι και υπεύθυνη για την καταστολή των ασυχών τεχνών. Αυτό που λέμε είναι πρόληψη, 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 όχι καταστολή. Εμείς δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα και το ξέρουμε όλοι μας, ασχολούμαστε πιο πολύ με την καταστολή, χαλάμε πιο πολλά χρήματα στα κράτη με την καταστολή παρά για την πρόληψη. Ενώ το 90% έχουμε το 90% των χρημάτων να είναι για την πρόληψη. Και γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Δεν θα τις καθυστερήσω πολύ, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουν το ίδιο σκοπό σήμερα. Απλά θέλω να πω δύο πράγματα για να τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι. Και δείμα που είναι εδώ, να έχουμε έτοιμα τα βιντεοφόρα. Ξέρω βέβαια, και σας έχω δει πολλές φορές σε πάρκες της φωτιάς και δεν το λέω τώρα για να σας επανέσω, αλλά θυμάμαι και την παιδιά για τον Δήμαρχο προς τον Αγίο Πάνο και τον Αγίο Αναγίου και τον φίλο μου στον Αγίο Βαβέα τον Καπτάνη, τον διάλογο του Λάγκρου, και διότι σε βλέπω ότι είναι Καπτάνη, εμείς σας έχουμε συνδέσει σε αυτούς δύο. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει πάντοτε η ετοιμότητα. Μόνο που θέλω αυτό να σας τονίσω ότι επειδή έχουμε ήδη πολλά χορτάρια, έχει βρέξει πάρα πολύ και αν δείτε τη διαφορά από πέρσι με φέτος είναι τουλάχιστον 1 μέτρο παραπάνω το χορτάρι. Αν πέρσι ήταν στους 50 από ό,τι τώρα έχει τον 1,5 μέτρο, άρα πρέπει να γίνει αποψηλώσεις. Ένα ιστικό συνέστημα και συνείδηση σε αυτή τη συνάντηση, όχι μόνο για το θέμα είναι ενδιαφέρον, πολύ, πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως για να ενδυναμώσουμε το νέο θεσμό της Περιφερειακής Ενότητας, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Και δεν θα πω αυτά τα λίγα λόγια με τον εγωισμό του πολιτικού ή την αυθεντία, ας πούμε, του γνώστη, αλλά κυρίως με την αγωνία του πολίτη της Δυτικής Αθήνας και την εμπειρία του αυτοδιοικητικού. Θα πω πριν απ' όλα για τον θεσμό, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εγώ πάντοτε πίστευα ότι η Αττική, δυστυχώς, και θέλω αυτό κάθε φορά να το παραλαμβάνω, δουλειάζει κάτω από το βάρος των άπεινων προβλημάτων της. Και ιδίως γέρνει προς τη μεριά της Δυτικής Αθήνας, όπως το καράβι που βρει, πέφτει μπροστά ή πίσω, εδώ πέφτει από τη μεριά τη δικιά μας, δουλειάζει, της Δυτικής Αθήνας. Και αυτό διότι ο καθένας, όπου φτάνει, όπως τον βολεύει, όπως τον εξυπηρετεί, πάει και τοποθετεί ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχει ένα επικαιροποιημένο, σύγχρονο, ταυτισμένο με τις ανάγκες ρυθμιστικό σχέδιο. Και υπήρχε πάντοτε η ανάγκη, μια εξουσία που πηγάζει από το λαό αυθεντικά, να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το θέμα.
Να σχεδιάσει δηλαδή το μέλλον της Αττικής βασισμένο στους πυλώνες και της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόταν μια δομή διοίκησης η οποία να ασκεί ουσιαστικά το κοινωνικό έλεγχο στην ανάπτυξη. Γιατί το κονσέρτ ανάπτυξη-απανάπτυξη έχει διαφορά. Ποιον εξυπηρετεί κάθε φορά η ανάπτυξη. Και θυμάστε τους αγώνες που κάναμε να εμποδίσουμε τη δημιουργία του εργοστασίου στη Χαλκιδική, δηλαδή τόσο σχέση με την ενότητα της Δυτικής Αθήνας έχει της Δυτικής Αττικής, αλλά καταφέραμε και το εμποδίσαμε. Ήδη τώρα, όπως ξέρετε, η Υπουργός Περιβάλλοντος ανακαλεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση για να γίνει αυτό το εργοστάσιο της Χαλκιδικής. Και λίγο-λίγο οι αγώνες μας καταφέρουν να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ είμαι υπέρμαχος της δημιουργίας, ήμουνα και πιστεύω στεναρά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αττικής ιδίως με το ότι τις έχουν ανατεθεί και οι μητροπολιτικές λειτουργίες και η ευθύνη για τις μητροπολιτικές λειτουργίες. Δηλαδή και περιβάλλον και συγκοινωνίες και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Η πολιτική προστασία εντάσσεται άμεσα στις προτεραιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης και πάντοτε η πολιτική προστασία θα είναι μόνιμα επίκαιρη. Από εμάς τους αυτοδιοικητικούς, από τη στιγμή που μίλησε πρώτος ο κύριος Μίχος, θα λέγαμε ότι προσυπογράφουμε ό,τι είπε ο βουλευτής, ό,τι είπε ο δικός μας άνθρωπος, ο αυτοδιοικητικός. Γιατί ο κύριος Μίχος μίλησε περισσότερο ως ένας άνθρωπος που νοιάζεται για την αυτοδιοίκηση, ως ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα μαζί με όλους εμάς έχουμε δώσει μάχες για την πολιτική προστασία και βλέποντας και εδώ πέρα στο έτοιμο που πήρα στα χέρια μου πλήρη πολιτική προστασία στη Δυτική Αθήνα, εδώ θα πρέπει όλοι ξέρουν ότι η Δυτική Αθήνα ποτέ δεν κρύφτει στην σημερινή συνάντηση. Είναι πολύ σημαντική, πολύ ουσιαστική γιατί το αντικείμενό τη μπορεί να είναι η πολιτική προστασία, αλλά σήμερα είναι η πυροπροστασία. Και σίγουρα το τοπική ρόλο μας έχει ανάγκη όλους, αλλά πρέπει οπωσδήποτε ό,τι γίνεται να είναι στρατηγικά σχεδιασμένο και να το δουλεύουμε. Νομίζω ότι ήδη έχει αργήσει πάρα πολύ η αποσύγωση και αυτό θα πρέπει να δείτε κύριε Περιφερειάρχα, αν στη δική σας αρμοδιότητα είναι, όσο το δυνατόν να γίνει στρατηγικό. Η Αθήνα έχει βρεθεί ως μόνες φωτιές της περιοχής της Αττικής αλλά και στην περιοχή της Σιλίας. Έχουμε προσφέρει ό,τι μπορούμε, άλλοι δεν μας έχουν προσφέρει. Και αυτή που είναι η κεντρική ουσία, αυτή πρέπει όσο γίνεται συντομότερα να προσφέρουν και για το ποικίλο όρος και για το πάρκο Τρίτσι και για το ρεύμα της Χαρτιάς που είπε προηγουμένως ο Λάβος Μίκος των οποίων να τον ευχαριστήσω για το ρεύμα της Χαρτιάς και να αναφέρω εδώ ότι έχει τελειώσει όλη τη διαδικασία. Βασικά εμείς στην Πετρούπολη και νομίζω και στο Περιστέρι ένα κομμάτι του ποικίλου όρους αμφισβητείται και εκεί πρέπει να διαφυλάξουμε κατά το δασικό του χαρακτήρα. Έτσι πέρα από όλα τα άλλα, γιατί και οι φωτιές που μπαίνουν ή θα μπουν δεν είναι καθόλου τυχαίες όσο αφορά το χαρακτήρα και ποιο πρέπει να είναι. Απ' την άλλη μεριά να ενημερώσω ότι τουλάχιστον εμείς σαν Πετρούπολη δεν ξέρω τι γίνεται και στο ποικίλο όρος έχουμε δει με τη βοήθεια του ΑΛΤΑ και δρόμους επισκευάζουμε ώστε να μπορούν άνετα τα πυροσβεστικά να περάσουν γιατί δεν έχουμε δει τουλάχιστον ένα πρόβλημα στο δασαρχείο μέχρι τώρα. Έτσι επισκευάζουμε τους δασικούς δρόμους που υπάρχουν. Είμαστε σε μια πορεία και έχουμε ζητήσει και περιμένουμε από μέρα σε μέρα την έγκριση για 50 άτομα δίμηνα βεβαίως για την πυροπροστασία του βουνού όπως κάνουμε και του Άρσου της Πετρούπολης όπως και κάθε χρόνο. Κύριε Βουλευτά, πιστεύουμε ότι είσαστε εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Γενική Γραμματέα και κύριε Ουντά, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αυτοδιοίκηση η διατήρηση του σημερινού στάτους και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Έχουμε εμείς καταφέρει ως ένα βαθμό και ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως τοπική κοινωνία στην Δυτική Αθήνα να πάρουμε τις πρωτοβουλίες, να υπάρχει αυτοδιαχείριση και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Δεν τρομάζει η γραφειοκρατία, έχει φτάσει στα όρια της αδιαφορίας. Όταν παρέλαβα το Δήμο Πορτολάβρο, είχε εξασφαλίσει ένα κονδύλι για να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο 4x4
το οποίο αυτό είναι και το μόνο εύκριστο για να μπορεί με μεγάλη ταχύτητα να έχει πρόσβαση στο πευκόπιτο τμήμα που αφορά το Δήμο της Αγίας Ρωμάς. Πρέπει να σας πω ότι έχουν περάσει 2,5 χρόνια, είχε εξασφαλίσει μάλιστα και το σύστημα πυρόσβεσης και το σύστημα που να ρίχνει αλάτι για το χιόνι από χιονισμού. Τελικά με 2,5 χρόνια τώρα, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, συμβούλους υπουργών, διευθυντές, υπαλλήλους, διευθυντών υπηρεσιών, δεν έχουμε εξασφαλίσει να πάρουμε την υπογραφή έγκρισης, γιατί λέει αυτά τα αυτοκίνητα είναι πετρελαιοκίνητα και πετρελαιοκίνητα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στο όρο Σεγάλη και στο ποικίλο όρο. Σκεφτείτε τώρα το τρελό αυτό. Ότι όταν ο ΑΣΔΑ και η Δήμητρη τη Δυτική Αθήνα ανέλαβαν την ευθύνη για το ποικίλο όρο και το πάρκο Τρίτσι, αυτά ήταν γυμνά. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχαν δέντρα. Το πάρκο Τρίτσι ήταν εγκατελειμμένο. Κατορθώσαμε σε όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε κάνει τοπική όρο σε ένα όρο δασωμένο, το πάρκο Τρίτσι να είναι επισκέπτικο με πολλέ ανάγκε βέβαια. Ακόμη με πολλά ακόμα πράγματα που χρειάζονται. Το Εγάλεο από την άλλη μεριά να έχει αρκετά προβλήματα ακόμα να είναι γυμνό λόγω ενό ιδιαίτερου καθεστώτο που έχει η περιοχή, είναι ιδιωτικέ εκτάσει και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να μπορούμε να τα τροφτεύουμε. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και μας πονάει πάρα πολύ αν γίνει κάποιο λάθος και γίνει μια ζημιά πυρκαγιά μεγάλη και καταστραφούν αυτές τις περιοχές.